Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε σοβαρές καταγγελίες για τις ενέργειες Περιφερειακής Αρχής, μιλώντας για παρανομίες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προχώρησε σήμερα ο Νίκος Γόντικας από την Τρίπολη. Σε συνέντευξή του, ο κύριος Γόντικας έβαλε στο κάδρο τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη με φόντο την κατάσταση που εξελίσσεται με τις διαταγές πληρωμής και τις ενέργειες που προβαίνουν μέχρι και συνεργάτες της Περιφέρειας για να πληρωθούν. Κάτι δεν πάει καλά στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σημείωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Νίκος Γόντικας. Όταν φτάνουν οι υπάλληλοι της περιφέρειας, οι σύμβουλοι που έχει ορίσει ο κ. Τατούλης της περιφέρειας, οι αναπτυξιακές εταιρείες της περιφέρειας και οι δικηγόροι που ορίζει κατ' επιλογή της διοίκησης της περιφέρειας να πηγαίνουν στα δικαστήρια για να πληρωθούν με διαταγές πληρωμής, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αναπτυξιακές που έχουν άμεση σχέση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, δικηγόροι αλλά και προμηθευτές στρέφονται κατά της περιφέρειας με προσφυγές προκειμένου να διεκδικήσουν τα χρήματα που τους οφείλονται. Αρνούνται οι υπηρεσίες της περιφέρειας να πληρώσουν τους συγκεκριμένους δικηγόρους, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν παρατυπίες, τις έλεγε κάποιες και η κυρία Νικολάκου, εγώ λέω και παρανομίες. Γιατί είναι παράνομο να έρχεται ο κύριος Τατούλης, ο Περιφερειάρχης, με απόφασή του να ορίζει δικηγόρο όταν δεν υπάρχει έκτακτος λόγος και όταν δεν υπάρχει βλάβη των συμφερόντων της περιφέρειας. Ο κύριος Γόντικας μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, μιλώντας για παρανομίες. Λέει ψέματα λοιπόν η κυρία Νικολάκου όταν λέει ότι αυτές οι αποφάσεις είναι με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Είναι με απόφαση του κυρίου Τατούλη που έρχονται μετά για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Και δεύτερος λόγος παρανομίας είναι γιατί δεν έχει να κάνει με προάσπιση των συμφερόντων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Κάποιοι δικηγόροι μπορεί να έχουν και τη δυνατότητα να πάνε στα δικαστήρια και να βγάλουν τις διαταγές πληρωμής. Αυτή η φτωχολογιά που τους χρωστάνε 13 εκατομμύρια. Βενζινάδικα που δεν πληρώνουν βενζίνες. Μαγαζιά που δεν πληρώνουν χαρτικά, φωτοτυπικά κτλ. Τι θα γίνει με αυτούς. Άρα λοιπόν, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν παρατυπίες, έλεγε η κυρία Νικολάκου, παρανομίες τις λέω εγώ και σας εξήγησα γιατί είναι παρανομίες. Ο κύριος Γόντικας παράλληλα σημείωσε πως περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ διατέθηκαν για τη νομική υποστήριξη της περιφέρειας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν μπορεί ο κύριος Τατούλης και η περιφερειακή διοίκηση με αδιαφανείς και ρουσφετολογικές επιλογές να διαλέγουν από το πουθενά δικηγόρους. Είτε για αυτές τις υποθέσεις, είτε για υποθέσεις εταιριών, εργολάβων κτλ. Πάνω από 1 εκατομμύριο διατέθηκαν πέρσι για σε δικηγόρους και μάλιστα να έρχονται με τη διαδικασία των αποφάσεων διαταγής πληρωμών. Ο κ. Γόντικας προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω με φόντο τις κινήσεις του Πέτρου Τατούλη εναντί αμερίδας μέσων ενημέρωσης. Ο κ. Τατούλης έχει πάρει ολισθηρό κατήφορο με εξώδικα και αγωγές ενάντια στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χθες ενάντια στον Πλεμένο και στον Κάπο, σήμερα ενάντια στον Μπελογιάννη. Χθες ενάντια στο Σήμερα και στο TV Super και στον εφημερίδα Ελευθερία, τα μέσα που τον εξέλεξαν, τον έβγαλαν περιφερειάρχη το 10 και τώρα ενάντια στο Best, το κανάλι που τον έβγαλε το 14. Είναι ολισθηρός κατήφορος, έχει να κάνει με απόπειρες εκβιασμών, έχει να κάνει με απόπειρες χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν στη μια μεριά βάλετε αυτή την προσπάθεια εξόντωσης, χειραγώγησης, εκβιασμού των μέσων, κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης και απ' την άλλη πάντα βάλετε τα εκατομμύρια ευρώ σε κάποια, αν θέλετε, μέσα μαζικής ενημέρωσης μαϊμού για την προβολή της περιφέρειας και για το λιβάνισμα του κυρίου Τατούλη και της Περιφερειακής Αρχής, καταλαβαίνετε για ποιους όρους αντιπαράθεσης, ανταγωνισμού, διαπάλης μπροστά και στις εκλογές. Και μόνο το γεγονός ότι με τα πλασαρίσματα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που κάνει ο κύριος Τατούλης τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, και τα 3 εκατομμύρια που με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δόθηκαν το τελευταίο τρίμηνο στην Πελοπόννησο ΑΕ για την προβολή της περιφέρειας, νομίζω αρκεί για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Ένα σκηνικό λοιπόν καταγγελιών και μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση από τον επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης με συνέντευξή του σήμερα στην Τρίπολη. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τσενιτζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα.
Ουσιαστικά, τον σκηνικό των πολύ σοβαρών καταγγελιών συνεχίζονται και στο κάδρο έχει μπει για τα καλά ο Περιφερειάρχης του Πελοποννήσου και οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής, με φόντο τα όσα επισημαίνει και ο κύριος Γόντικας. Μιλάμε για πολύ σοβαρές καταγγελίες. Ο κύριος Γόντικας έκανε λόγο μέχρι και για παρανομίες. Χιονοστιβάδα καταγγελιών στην Πελοπόννησο, Θέμη. Ο κύριος Γόντικας, άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να αναπτύσσεται γενικότερα μια έντονη εντός εισαγωγικών δραστηριότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται στην περιφερειακή αρχή. Μιλάμε για χορό εκατομμυρίων που ακούμε ως καταγγελίες να δίδονται. Εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Το πάμε και τις προηγούμενες ημέρες σχολιάζοντας πάλι ανάλογα περιστατικά που είχαν σημειωθεί. Και πραγματικά είναι να απορρεί κανείς για όλα όσα συμβαίνουν πραγματικά δίπλα μας και σε μια περίοδο που αντιλαμβάνεται ο καθένας το πόσο δύσκολα έτσι περνάει ο κόσμος. Εκατομμύρια λοιπόν χορεύουν κάπου στην Πελοπόννησο και οι καταγγελίες από την πλευρά του κυρίου Γόντικα και σήμερα εξαιρετικά σοβαρές. Τώρα, βλέπουμε, Θέμη, ότι για να το εστιάσουμε και λίγο σε ορισμένα από τα σημεία που ο κύριος Γόντικας ανέφερε, πρώτα απ' όλα, με βάση τα όσα ανέφερε, εδώ μιλάμε για χρέη που αγγίζουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά της περιφέρειας σε όλη την Πελοπόννησο. Κοινώς, η περιφέρεια χρωστά σε προμηθευτές, σε δικηγόρους, σε βενζινάδικα, σε στακτέλ, δεν ξέρω, με όποιον προφανώς έχει συναλλαγή, φαίνεται ότι έχει οφειλές χρωστά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, η πρακτική που ακολουθείται προκειμένου να διεκπεραιωθεί όλη αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία όλοι αυτοί οι άνθρωποι με διαταγές πληρωμής, με ανακοπές, με μια γραφειοκρατία τεράστια, που και πάλι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη τους για να πάρουν τα χρήματα που τους οφείλονται. Για να το καταλάβουμε, μέχρι και οι δικηγόροι της περιφέρειας πηγαίνουν κατά της περιφέρειας για να πάρουν τα χρήματά τους, που η ίδια η περιφέρεια, την ώρα που να σου πω ότι και οι δικηγόροι όπως και άλλοι κλάδοι πληρώνουν προκαταβολικά. Δηλαδή για τις υποθέσεις ένας δικηγόρος θα πληρώσει από την τσέπη του για να εκδικάσει για την περιφέρεια και μετά όχι μόνο δεν παίρνει την αμοιβή του, είναι στο ταμείο μείον γιατί έχει βάλει και από την τσέπη του τα έξοδα. Μιλάμε για τραγικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν και ανάλογες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο για τους δικηγόρους, είναι και για μια σειρά ακόμα προμηθευτές. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μεγάλο σκέλος που έχει να κάνει με το τι γίνεται. Θα σου πω μόνο ότι διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες και είχα ένα ρεπορτάζ και γίνεται στο Συνάπης. Η αναπτυξιακή μεσηνίας κινδυνεύει να κλείσει. Κινδυνεύει να έχει ζήτημα στη λειτουργία της, γιατί η περιφέρεια από το 2016 δεν έχει πληρώσει μία προγραμματική σύμβαση. Δηλαδή η περιφέρεια στην αναπτυξιακή που είναι της περιφέρειας δεν έχει πληρώσει τα χρήματα που όφιλε, με αποτέλεσμα η αναπτυξιακή να κινδυνεύει στη λειτουργία της και η αναπτυξιακή κινείται νομικά με βάση τέλος πάντων τι πρέπει να κάνει για να πάρει τα χρήματά της. Δηλαδή η αναπτυξιακή Μεσσηνίας που ουσιαστικά είναι περιφέρεια. Ναι, είναι περιφέρεια. Ουσιαστικά πηγαίνει και κινείται νομικά κατά της περιφέρειας για να πάρει τα χρήματα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι από όλα αυτά και τις καταγγελίες που έρχονται η μία μετά την άλλη στην δημοσιότητα, κάτι συμβαίνει. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Τώρα το τι δεν πάει καλά, προφανώς κάποια στιγμή περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ναι. Εδώ βλέπουμε η μόνη αγωνία που ακούσαμε στον κύριο Γόντικα. Εδώ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με μηνύσεις, με αγωγές για τα μέσα ενημέρωση και όλα αυτά. Επίσης τα οποία χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια. Δηλαδή ο κύριος Σατούλης ουσιαστικά ως περιφερειάρχης χρησιμοποιεί τους δικηγόρους από την περιφέρεια για να ασκήσει τα νόμιμα κατά την άποψή του μέσα. Πραγματικά θα λέγε κανείς ότι εδώ έχουμε πολλά μέτωπα να ανοίγονται σαν βεντάλια. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ο κ. Γόντικας μίλησε για προσπάθεια εξόδωσης, χειραγώγησης των μέσων και όλα αυτά. Εκβιασμού. Γενικά βλέπουμε μία σειρά από πράγματα να εξελίσσονται και η περιφερειακή αρχή απλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν παρακολουθεί τις εξελίξεις ή αν έχει χάσει και λίγο την πορεία των εξελίξεων. Αν δεν τις προλαβαίνει, τέλος πάντων, όσα συμβαίνουν. Όλα αυτά που λέμε είναι με βάση αυτά που αναφέρει ο κύριος Γόντικας, όμως η πραγματικότητα
πέρα από αυτά που αναφέρει ο κύριος Γόντικας, δείχνει πως υπάρχουν μια σειρά από σοβαρά ζητήματα για τα οποία σίγουρα κάτι δεν είναι καλό. Θα έλεγε κανείς, ή δεν πάει καλά, όπως είπε και ο κύριος Γόντικας στην υπόθεση Πελοπόννησο. Υπό την έννοια πια. Υπό την έννοια ότι έχουμε μια σειρά από δικούς άξονες. Να ξεχάσει κανείς τα έργα σημαία του κύριου Τατούλη. Μια σειρά από θέματα που ανοίγουν καθημερινά. Περιμένει ακόμα απαντήσει ο άνθρωπος για τον Τζάνε Καλαμάκη. Μια σειρά από ζητήματα που ανοίγουν. Πριν από λίγο καιρό είχαμε το αλλιευτικό καταφύγιο της Μαραθώπολης. Μια σειρά από ζητήματα που καθημερινά βγαίνουν. Μεταφορές μαθητών. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα πυρηνολογία. Όλα αυτά που είναι απλά, θα λέει κανείς, κομμάτια του puzzle που συνδέουν την περιφέρεια Πελοπόννησου και ειδικά την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας, καταδεικνύει πως κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι ζητήματα που απλά βγαίνουν στον αέρα. Και δεν μπορεί για και ξαφνικά να βγαίνουν. Και ναι. Δεν μπορεί ξαφνικά όλα αυτά να σκάνε το ένα μετά το άλλο. Εδώ ξεχάσαμε τον δρόμο Μιλέα Παναγιά Γιάτρισα. Έργο, το Μιλέα Παναγιά Γιάτρισα, τα 3,5 εκατομμύρια εκεί πέρα, ακόμα και εκεί που υποτίθεται με πανηγύρια το είπαν ότι το κάνουμε και όλα αυτά, άσχετα τώρα για τις προτεραιότητες και όλα αυτά. Ακόμα και εκεί, κυρία Τιμπεροπούλη, είπε ότι υπάρχει θέμα. Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα όμως. Έτσι, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είδαμε και εκείνο το συνέδριο του Economist στην Κορινθία. Ακόμα και για αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ξεκάθαρες. Ούτε έχουν δοθεί απαντήσεις για τον οικονομικό απολογισμό όλων αυτών των πραγμάτων που εξελίσσονται. Δεν ξέρω αν είναι μέσα από την Πελοπόννησος, από την περιφέρεια, από την αναπτυξιακή, από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι γίνονται και συμβαίνουν διάφορα πράγματα, τα οποία όμως ως απολογισμό στην κοινωνία δεν τα βλέπουμε. Και ξαναλέω, ακούμε και από τον κύριο Γόντικα και από άλλους για διάφορα εκατομμύρια και ρε παιδί μου λες, τι συμβαίνει εδώ πέρα γύρω μας. Ισχύουν, δεν ισχύουν. Αν δεν ισχύουν, θα κάνει μήνυση, παράδειγμα, ο κύριος Σατούλης και τον κύριο Γόντικα τώρα που το έχει πάρει ζεστά. Δηλαδή πραγματικά είναι πράγματα τα οποία έτσι προκαλούν ερωτηματικά, προκαλούν εντύπωση. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό τον κακό χαμό, μέσα σε όλη αυτή την κρίση, μέσα σε όλη αυτή την αγωνία για να συντηρήσει τις οικογένειές του, τα παρακολουθεί και λέει πραγματικά τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά ζητήματα από τον κύριο Γόντικα. Το πρώτο έχει να κάνει με την πολιτική διάσταση έτσι, όσον αφορά τα όσα επεσήμανε γύρω από τις ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής. Να δούμε αυτό και να έρθουμε στη συνέχεια για τα πυρηνολογία. Ναι, συχνά το τελευταίο μήνα δίμηνο στην Οικονομική Επιτροπή, η κυρία Νικολάκου, πέρα το ότι βγάζει σπυράκι, άμα πάμε να κάνουμε καμιά κριτική στον κύριο Τατούλη, όλα τα κακά είναι στην αλυφαίρη. Και δεν ξέρω, διαχέει, αφήνει ότι μπορεί να φταίνε και οι υπάλληλοι. Εμείς συμφωνάμε, βεβαίως έχει ευθύνες η κυρία Αλυφαίρη, τις ανέλαβε. Εξάλλου για τις κεντρικές επιλογές στηρίζει την πολιτική του κυρίου Τατούλη. Αλλά μην τρελαθούμε, δεν γεννήθηκαν τα προβλήματα ή δεν υπάρχουν στη Μεσσηνία το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο δίχρονο. Αυτά τα προβλήματα είναι απόρρια μας ολόκληρης πολιτικής. Αντίθετα, τώρα που δεν υπάρχει αντιπεριφερειάρχης, γιατί ο κύριος Τατούλης ασχολείται με άλλα, ασχολείται με το πλασάρισμά του δίπλα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μήπως και πάρει καμιά στήριξη, ασχολείται πώς θα γίνει εκεί να μην έχουμε συνέπειες για τον κοριό που εμφανίστηκε στην Μεσσηνία, ασχολείται και το πολιτικό μέλλον της κόρης του, δεν ασχολείται με το πώς θα προηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν ασχολείται για το πώς θα αντιμετωπιστούν καθημερινά οξυμένα προβλήματα στην Καλαμάτα. Άρα μην πάει να κάνει αυτό που έκανε με τον Καραμαλή που τον έκανε υπουργό και τον ροκάνιζε 1,5 χρόνο μέχρι να ετοιμαστεί ο Παπανδρέου για να αναλάβει και να μας πάει στα μνημόνια, ή με τον Σαμαρά που τον εξέλεξε περιφερειάρχη και τώρα του σέρνει τα εξαμάξεις. Έτσι είναι η αστή πολιτική. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Αυτά όσον αφορά την πολιτική διάσταση των πραγμάτων και τα όσα έχουν επισυμβεί με βάση τις αναφορές του κ. Γόντικα. Τώρα, καυστικό το σχόλιο του Νίκου Γόντικα για την κατάσταση που τις τελευταίες μέρες επικρατεί και σχετίζεται με τη λειτουργία ως πέντε πυρηνολογίου. Για το θέμα αυτό, χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του επικεφαλής Λαϊκής Σπύρος. Εξοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο τον κύριο Τατούλη για τα πυρηνολογία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε το Περιφερειακό Συμβούλιο τα 13 σημεία που εμείς λέμε ήταν ασπιρίνες.
περιορισμού της ασύντοτης δράσης των πυρηνενουργών, κάποια μέτρα ελέγχου, κάποια μέτρα βελτίωσης που δεν θάλυναν το πρόβλημα, μέτρα που είχαν βγει μέσα από τις υπηρεσίες που τα εισηγεί το η κυρία Αλιφέρη και έκανε ο κύριος Τατούλος ότι είχε κάνει με το Μακαρίτη, το Μαλαπάνι, με τον κόμβο του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Όταν ήταν να ψηφίσουμε, παρενέβη, έφερε τη διαφωνία του σε αυτά τα 13 σημεία από πού και ως πού συμφώνησε ο κύριος Τατούλης. Τα απέρριψε. Και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλου, και εδώ είναι ένα ζήτημα για τους Περιφερειακούς Συμβούλους Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που παρόλο που επιχειρηματολογούσαν για μια συγκεκριμένη, δύο ώρες που συνεδριάζαμε για αυτά την ανάγκη των 13 μέτρων, τα πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων και εξοδότησαν τον κύριο Τατούλη να έχει συνάντηση με τον Φάμελο και τους άλλους υπουργούς. Υπήρχαν πολλές συναντήσεις από τότε του κύριου Τατούλη με τους υπουργούς. Κουβέντιασαν τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και πώς θα παραδώσουν. Πώς θα προχωρήσει η παράδοση διαχείρισης στην Τέρνα Ενεργειακή. Για αυτά τα θέματα είμαι σίγουρος ότι δεν κουβέντιαζαν. Γιατί δεν είναι διατεθειμένοι να πιέσουν έστω στο παραμικρό, να αναγκαστούν οι πυρηνενουργοί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Γιατί είναι πολύ πιο σοβαρά τα ζητήματα από ό,τι εμφανίζονται. Τα πορίσματα του Δημόκρητου μιλάνε και για καρκινογόνες ουσίες. Και δεν μπορεί κανένας να παίζει με αυτά. Και ο κύριος Τατούλης παίζει. Δεν είναι μόνο ότι το 2011 και το 2012 με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβούλιου υπήρχαν θετικές γνωμοδοτήσεις για τη λειτουργία και την αδειοδότηση των συγκεκριμένων πυρηνενουργείων και μάλιστα κάποια που είχαν φτιάξει και τις εγκαταστάσεις παράνομα και δεν είχαν τις πολεοδομικές άδειες. Όχι μόνο λοιπόν τους αδειοδότησαν, αλλά και στη φάση που έφτασε ο κόμπος στο χτένι να πάρθουν κάποια μέτρα ασπιρίνες, τα μπλόκαρε ο κύριος Τατούλης με την παρέμβασή του για να εξοδοτηθεί και εδώ και ένα χρόνο να μην έχει κάνει τίποτα. Δεν νοιάζεται για αυτά ο κύριος Τατούλης. Και ας ανέλαβε τα καθήκοντα του αντιπεριφερειάρχη, του νομάρχη Μεσσηνίας, δεν ασχολείται με αυτά, όπως δεν ασχολήθηκε με το σοβαρό πρόβλημα της διακοπής της μεταφοράς των μαθητών ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σχολείο στα Φιλιατρά, όπως δεν ενδιαφέρθηκε για το ότι μαθητές στην Πύλο, μαθητές στην Μάνη μείνανε στο δρόμο και, γιατί το λεωφορείο δεν πήγε, ή με αυτά τα προβλήματα που είναι οξυμένα τώρα στην περιοχή του Μελιγαλά. Ασχολείται με άλλα, με φρουφρού και αρώματα και ζητήματα γενικής πολιτικής ο κύριος Τατούλης και όχι με τα οξυμένα λαϊκά καθημερινά προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για τα πυρηνενουργεία έχουμε δει όλες τις διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες και με αναφορές και από ανθρώπους του χώρου. Βλέπουμε και την πολιτική διαστάση των πραγμάτων. Ακούσαμε την κυρία Αλιφέρη πριν από λίγες ημέρες. Ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Γόντικα, ο οποίος σημείωσε λίγο πολύ ότι η υπόθεση για τα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μπλόκαρε σε εισαγωγικά μέσω τη απόβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να εξοδοτήσει τον κύριο Τατούλη, ο οποίο μέχρι σήμερα, παρά το γεγονό ότι είναι εξοδοτημένο, παραμένει ένα σοβαρό ερώτημα τι έχει κάνει. Θα μου επιτρέψει ένα σύντομο γενικό σχόλιο για όλε τι τοποθετήσει του κύριου Γόντι, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και από δημοσιογραφική άποψη. Γιατί άσχετα αν συμφωνεί κανείς με τον κύριο Γόντικα και με τα όσα ο χώρος όπου κινείται πολιτικά και τα όσα εκφράζει, θα πρέπει να πούμε ότι παραδοσιακά έχει ισχυρά αντανακλαστικά μέσα στην κοινωνία. Αυτό ως ένα γενικό σχόλιο, γιατί πολλές φορές και τα όσα σημειώνει έχουν ως πηγή την ίδια την κοινωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πυρηνελεουργία, ο κύριος Γόντικας καρφώνει πολιτικά τον κύριο Τατούλη. Και τον καρφώνει πολιτικά, διότι ο κύριος Τατούλης, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες εμείς, μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά κυρίαρχα και με τα όσα είπε και ο κύριος Γόντικας, έχει την εξουσιοδότηση προκειμένου να τρέξει λύσεις. Εδώ και ένα χρόνο επίσημα. Τώρα από εκεί πέρα, το τι έχει γίνει, το τι δεν έχει γίνει και το πού θα καταλήξουμε είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και δυστυχώς σε αυτό το ερώτημα ακόμα απάντηση δεν έχει δοθεί. Τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον η αναφορά του κυρίου Γόντικα, με την οποία ουσιαστικά μεταφράζει την όλη στάση και πολιτική που ακολουθεί ο Περιφερειακός ο κ. Στατούλης ως ένα μπλοκάρισμα από τον ίδιο σε ενέργειες που θα βελτίωναν την κατάσταση. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένω να ακούσω και μια τοποθέτηση. Φαντάζομαι στο επόμενο Περιφερειακό θα τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Στην ουσία του ζητήματος, ωστόσο, και σε αυτά που και ο κύριος Γόντικας αναφέρει,
Απάντηση δεν έχει δοθεί για το τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, αν αυτά που έχουν γίνει είχαν αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα στην κοινωνία και σε αυτά που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες είναι ένα και το αυτό και το αναγνωρίζουν όλοι, ακόμα και οι αυτοδιοικητικοί. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα επιστρέψουμε εμείς στο ζήτημα όμως των πυρηνικών. Αυτοψία σε καταβλισμούς Ρώμα στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων επαφών που είχε και στην περιοχή μας η ειδική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, αρμόδια για τα θέματα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Η γραμματέας είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, όπου κεντρώθηκαν επιτάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Στην Καλαμάτα, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις που έχουν να κάνουν με τους καταβλισμούς Ρώμα, βρέθηκε η ειδική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Κατερίνα Γάντζιου. Με χαρά υποδεχόμαστε στο Δήμο Καλαμάτα στην ειδική γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, την κυρία Γιαντσίου, αντικείμενο της οποίας είναι η δύσκολη πορεία βελτίωση της θέσης καταρχήν και αποκατάσταση των Ρωμά. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία από έναν Δήμο που για 20 ολόκληρα χρόνια προσπαθεί για το συγκεκριμένο αυτό θέμα χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Και οι λόγοι είναι πολλοί. Και εμείς είμαστε της άποψης ότι αυτή η ομάδα, η ομάδα των συνανθρώπων, η οποία χυμάζεται μέσα στην οικονομική κρίση και έχει προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ευρύτερη κοινωνία, ότι είναι αναγκαίο να βοηθηθεί. Έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε κοινωνία, με τρόπο που να μην φύγει κανένα. Η ειδική γραμματέας είχε συναντήσεις και επαφές με ανθρώπους που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, ενώ πραγματοποίησε και αυτοψία σε καταβλισμούς. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, αλλά οφείλουμε να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό για την κοινωνική ένταξη. Προσπαθούμε και οι πολιτικές μας είναι ολιστικές, δηλαδή να δούμε τόσο την στεγαστική υποστήριξη, αλλά όμως και την προώθηση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Δήμαρχος εδώ είναι δίπλα μας, συνεργάζεται. Είναι μια πρώτη επίσκεψη, διερευνητική. Θα δούμε τον οικισμό και τους οικισμούς στις άλλες περιοχές και θύλακες όπου διαβεί πληθυσμός Ρωμά, έτσι ώστε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου να προβούμε σε προτάσεις που θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα έχουν μια θετική έκβαση και μια πορεία έτσι ώστε σταδιακά, διότι δεν είναι τόσο εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη και ειδικότερα για τη νέα γενιά, υπάρχει τρόπος, η τεχνογνωσία υπάρχει και στην παρούσα φάση έχουμε δεσμεύσει και ένα ποσό τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να επιτύχουμε παρεμβάσεις που θα φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε πραγματικά τόσο και ο πληθυσμός Ρωμά να διαβεί σε καλύτερες συνθήκες, αλλά και να προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή που είναι ένα απαραίτητο για όλες τις κοινότητες και τις κοινωνίες συνύπαρξης. Λοιπόν, ερχόμαστε σε μια υπόθεση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι αφορά την όλη κατάσταση με διαχείριση των απορριμμάτων. Και σήμερα, ως κατηγορούμενοι, βρέθηκαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Στρατούλης, και ο Δήμαρχος Πελού Νέστορος, ο Δημήτρης Καφαντάρης. Μαζί μας έχουμε τον δικηγόρο, τον κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος και ως πολίτης κατέφεσε την μήνυτηρη αναφορά. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα. Πριν όμως έρθω σε αυτό το ζήτημα, θέλω ένα σχόλιο δικό σας, επειδή γνωρίζετε καλά την κατάσταση και σε ό,τι αφορά την υπόθεση των πυρηνενεργειών, την παρακολουθείτε όλες αυτές τις μέρες. Ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Γόντικα. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία προβληματίζει τουλάχιστον. Προβληματίζει και είναι έντονη και είναι άλλη χρόνια πολλά. Και μάλλον η διαχείριση που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές είναι μια διαχείριση συλλογικής ευθύνης ή ομογενοποίησης πραγμάτων που δεν ομογενοποιούνται. Και επειδή χθες ήταν το δελτίο σας, νομίζω ο κύριος Κουτέλλας τα είπε πάρα πολύ καλά και τσουβαλιάζεται ένα πράγμα. Υπάρχει μια συλλογική ευθύνη, μια διαχείριση και ένα κλώτσιμα της μπάλας στην εξέδρα. Αυτό δεν λύνει τα προβλήματα όμως. Μάλιστα. Ωραία, έρχομαι στο μείζον ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με την υπόθεση διαχείριση απορριμμάτων και θέλω λίγο να μου πείτε την αιτία, τον λόγο για τον οποίο εσείς προβήκατε σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Είναι μια υπόθεση που έρχεται από το 2014. Το 2014. Και αφορούσε τον Χαδά ουσιαστικά την κατάσταση. Αφορούσε τον Χαδά και τον δαιματοποιητή στο Δήμο Πυλού Νέστορος. Τι είχε συμβεί και για ποιο λόγο εσείς προχωρήσατε στη μηνυτήρια αναφορά? Κοιτάξτε, τι είχε συμβεί. Από 8 Δευτέρου του, μάλλον από 31 12 του 8 έπρεπε να μην υπάρχουν Χαδά. Ο Χαδά υπάρχει ακόμα. Και επειδή έπρεπε να μην υπάρχει, αποφάσισαν να εγκαταστήσουν δεματοποιητή. Τον εγκατέστησαν. Η παλιά υπόθεση ουσιαστικά. Τον εγκατέστησαν ακριβώς. Και το 2012 σταμάτησαν να το λειτουργούν. Χωρίς να ενημερώσουν κανέναν.
με αποτέλεσμα ακόμα να απολύτωται τα σκουπίδια στον Χαδά, τον οποίο έχουν αποκαταστήσει και παίζουν ένα κρυφτό για να δικαιολογήσουν τη μη καταβολή του προστίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς γιατί έκανατε τη μήνυση. Ναι, γιατί έκανατε τη μήνυση και γιατί καταφύγατε κατά του κυρίου Τατούλη και κατά του κυρίου Καφαντάρη. Ωραία. Πρώτον, έκανα τη μήνυση για ένα απλό λόγο. Επειδή θαυμάζω τη μεγάλη ρίση του Ηλία Ηλιού, θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Οι πολίτες πρέπει να κάνουν αυτό, να απαιτούν την νομιμότητα. Και επειδή είμαι φορολογούμενος πολίτης και επειδή λεφτά δαπανήθηκαν και είμαστε σε ένα μνημόνιο επειδή δεν αξιοποιήθηκαν. Και επειδή αγαπάω το περιβάλλον. Μήνυσα λοιπόν τους κυρίους Τατούλη και Καφαντάρη και όχι μόνο αυτούς. Κατά αυτόν ασκήθηκε δίωξη. Είχα μιλήσει για τον υπουργό, τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ κλπ. Αυτοί οι δύο απέληξαν να είναι κατηγορούμενοι επειδή είναι οι μόνοι αρμόδιοι. Δήμαρχος Πύλου ήταν και είναι ο κύριος Καφαντάρης, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου είναι ο κύριος Τατούλης, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι, δεν υπάρχουν άλλοι. Ναι. Άρα είναι αυτονόητη η απάντηση. Τώρα, γιατί είναι αρμόδιοι, το λέει το κατηγορητήριο. Το έχουν διαβάσει. Ναι, δηλαδή. Όμως το εξηγήσω. Το κατηγορητήριο λέει λοιπόν ότι ο κύριος Τατούλης έδωσε άδεια εγκατάσταση στον δηματοποιητή και με πράξη του τον έκλεισε. Και επίσης λέει ότι ο κύριος Καφαντάρης που τον λειτουργούσε δεν πήρε τα νόμιμα μέτρα για να μην αναφλέγεται και για να υπάρχει ασφάλεια λειτουργίας του. Αυτή είναι η κατηγορία. Αυτά τα έκαναν υπό τις ιδιότητές τους. Με τα πρόσωπα δεν έχω κανένα θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε ότι υπάρχουν. Πάντως η υπόθεση διαχείρισης απορριμμάτων είναι μια πονεμένη υπόθεση. Έτσι, πονεμένη στην Ελλάδα από την υπόθεση Κουρουπιτού στα Χανιά. Και να σας πω, επειδή ζούμε μια κατάσταση στην οποία όλοι ματώνουμε. Οι πολίτες εννοώ, οι φορολογούμενοι, ζούμε σε ένα μνημόνιο 10 χρόνια. Άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία, μην σας κάνει εντύπωση, τα σκουπίδια τα διαχειρίζονται για παράγουν ενέργεια, λίπασμα. Εμείς τα πετάμε. Ακόμα. Και δανειζόμαστε επειδή δεν παράγουμε ενέργεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ανατριχιάζει όλους. Mm-hmm. Αυτή η ευθύνη κάποτε πρέπει να αποδοθεί. Στο μέτρο που ανήκει, αναλογεί στον καθένα. Εγώ δεν έχω ασκήσει διοίκηση. Εγώ είμαι ένας πολίτης που ζητάω από το αρμόδιο δικαστήριο το οποίο εμπιστεύομαι στην απόφασή του να κολλαστεί ποινικά μια πράξη. Ωραία. Αυτή η πράξη πρέπει να κολλαστεί γιατί κάποτε πρέπει να κολλάζονται αυτές οι πράξεις. Και επαναλαμβάνω εγώ το ερώτημά μου. Γιατί ο κύριος Τατούλης και ο κύριος Καφαντάρης έχουν αρμοδιότητα και δεν έχει ο υπουργός, κάποιος άλλος ή οποιοδήποτε. Διότι. Σε αυτήν την υπόθεση των απορριμμάτων την έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Θα σας πω. Διότι η νομοθεσία περί τοπικής αυτοδιοίκησης, στην οποία φορείς της είναι ο ΤΑΑ βαθμού Δήμος Πύλου Νέστρος και ο ΤΑΒΙΤΑ βαθμού Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια. Να σας πω απλά κάτι, με ρωτάτε. Διότι, πολύ απλά, ο κύριος Τατούλης έχει υπογράψει η περιφέρεια, ως περιφερειάρχης εννοώ, τη σύμβαση με την οποία αποδόθηκε η εργολαβία στον εργολάβο που λειτουργήσε το δηματοποιητή. Το ξέρετε. Ο Δήμος Πύλου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ένας εργολάβος έφτιαξαν μια σύμβαση για να λειτουργήσει ο δεματοποιητής. Επειδή ακριβώς την υπέγραψε τη σύμβαση, είναι αρμόδιος. Δεν την υπέγραψε ο Υπουργός. Και πάντως όχι ο Γιαννόπουλος ή ο Κανελόπουλος. Εντάξει. Σήμερα είχαμε την κατάφυση ουσιαστικά των μαρτύρων. Εξετάστηκαν οι μάρτυρες. Όχι όλοι. Διεκόπη και θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα στις 24 του μηνός και νομίζω ότι δεν θα τελειώσει και τότε γιατί νομίζω και οι δύο. Αυτοδιοικητικοί παράγοντες είπαν ότι θα είναι σε ένα συνέδριο στο Κώστα Ναβαρίνο και θα διακόπηκε πάλι. Πάντως κάποτε θα τελειώσει, ευτυχώς που άρχισε, με καθυστέρηση άρχισε και νομίζω θα τελειώσει. Και νομίζω θα μας κάνει και σοφότερους όλους. Και αυτούς, και εμάς, και εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα με το ομόφωνο αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό εντός των επόμενων ημερών, κατέληξε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστική του αντίθεση στο νομοσχέδιο Κλισθένης 1 που εισηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θεωρεί πως η δυνατότητα διαλόγου με τον αρμόδιο Υπουργό έχει κλείσει, ειδικά μετά τη μη πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συνάντησης των δύο πλευρών και η ένταση χτύπησε άλλωστε κόκκινο και στην συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειών. Επεισοδιακή ήταν η συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής για το σχέδιο νόμου Κλισθένης, το οποίο θα αντικαταστήσει τον Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τρομάζω, διότι δεν έχετε μελετήσει τι έχει κάνει ο καθένας μας και αναφέρεστε μέσα σε ένα διάλογο που μιλάμε για την αυτοδιοίκηση για νούσια πράγματα. Δεν απαντήσατε σε όλα αυτά τα οποία έθεσα. Δεν απαντήσατε σε τίποτα. Εσείς με προσβάλλατε, κύριε. Έχει τελειώσει. Εσείς με προσβάλλατε. Λέω λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Καλά κάνει, γιατί έξω είναι το ιατρείο. Λέω λοιπόν. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πατούλη, κλείνει τον λόγο.
Δεν έχετε το λόγο, κύριε Πατούλη. Τέτοιες προσβολές. Τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Βουλή με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημήτρη Γάκη να αποβάλει τον κύριο Αγοραστό, ενώ ένταση προκλήθηκε στα πυρά που υπήρξαν από κορυφαίους αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Το δεδομένο συνεχίζει. Επιβεβαιώνει τον εαυτό σας. Το 53 ήταν αυτό. Αν το αλλάξατε, καλά κάνετε και το αλλάξατε. Συγγνώμη. Πρώτη φορά γίνεται. Και από εσάς και από τον κ. Παντούλου. Λυπάμαι. Και νόμιζα πως είστε σοβαρός άνθρωπος. Αν ερχόταν ένα μαγικό χέρι να έβγαζε την απλή αναλογική και να μεν όλα τα άλλα, με τα χειροκροτημάτων. Αλλά επειδή η απλή αναλογική πειράζει, τι πειράζει, πειράζει το εξής. Εγώ έδωσα εξετάσεις. Άλλοι δώσαν εξετάσεις και κάναν κουλουτούμπες. Και λέει, όταν λένε κάποιοι ότι κάναν κουλουτούμπες, δεν προφυλάξατε από τον κουλουτούμπα. Δεν έχετε το θάρρος. Από τον κύριο κουλουτούμπα προφυλάξατε εμένα. Δεν έχετε το θάρρος να ακούτε. Δεν έχετε το θάρρος να ακούτε την άλλη άποψη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουν κάποιοι το θάρρος να δουν την άλλη. Σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος κουλουτούμπας λέει τους άλλους κουλουτούμπες. Σας παρακαλώ πολύ. Με ένα νόμο φέρατε και σκίσατε το μνημόνιο. Άντε τώρα πάλι. Άντε τώρα πάλι. Το ναι το κάνατε, το όχι το κάνατε, ναι. Σας παρακαλώ κύριε Αγοραστέ. Σας παρακαλώ κύριε Αγοραστέ. Χαμός. Πάμε λίγο εμείς στα δικά μας ξένα. Προς ικανοποίηση οδεύει ένα αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο διεκδικείται κάτι περισσότερο από 10 έτη. Πρόκειται για την καταχρήση δωρεάν παραχώρηση των 49 στρεμμάτων στη Δυτική Παραλία. Μία έκταση προγραμματίζεται να αναπτυχθούν αθλητικές, ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες. Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αποδοθούν προς χρήση στον Δήμο Καλαμάτας τα 49 στρέμματα στην Δυτική Παραλία φαίνεται ότι έχουν ευτυχή κατάληξη, μιας και δρομολογείται η σχετική νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παραχωρηθεί η συγκεκριμένη έκταση στο Δήμο. Για να καταλήξουμε σε ένα ευτυχές αποτέλεσμα, για το οποίο χαίρομαι. Για τα προηγούμενα λυπάμαι, γιατί σκεφτείτε να χρειάζονται 10 χρόνια γι' αυτό, τι χρειάζονται για σοβαρότερα πράγματα. Αλλάξαμε το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο, κάναμε Master Plan, ευτυχώς κατορθώσαμε και βγήκε από το ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο και βεβαίως με την προσυπογραφή του κυρίου Βερναρδάκη χθες και με την γνώση του Πρωθυπουργού της χώρας, τα 49 στρέμματα έρχονται στο Δήμο Καλαμάτας με νομοθετική ρύθμιση, με νόμο και έρχονται δωρεάν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί από την ΕΤΑΔ θα ερχόταν με ενίκιο στο Δήμο. Πληρώνουμε ήδη 3.500 ευρώ ενίκιο στον ΟΣΕ, όπως ξέρετε. Δωρεάν έρχονται 50 στρέμματα, πολύτιμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για εξυγχρονισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, για χώρους περιπάτου, για ποδηλατοδρόμους. Θα είναι μια ανάσα όχι μόνο για τη Δυτική Παραλία και για όλη την περιοχή. Ο κ. Βερναρδάκης είναι καλαματιανός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι συγγενείς του είναι εδώ. Χαίρομαι για την καταλυτική παρέμβασή του. Το θέμα το γνώριζε εδώ και κάποιον καιρό. Είχε μπλέξει μέσα στα Υπουργεία. Έδωσε όμως τη λύση την οποία έπρεπε και αυτό θα είναι μια ευεργεσία για την πόλη και για το μέλλον της. Πάμε σε ένα μείζον θέμα που ουσιαστικά σήμερα έχει συνταράξει, θα έλεγε κανείς, όλη την κοινωνία της Πελοποννήσου με το σκηνικό που εξελίχθηκε στο Γήθιο όταν ένας μάρτυρας ουσιαστικά που βρισκόταν μέσα στην όλη διαδικασία, άρπαξε το όπλο αστυνομικού και απειλούσε το μηνύτη. Μαζί μας ο Γιάννης Παυλάκος, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Θέμη, όπως πολύ σωστά είπες. Ένα θέμα, ένα γεγονός το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, όχι μόνο την περιφέρεια Πελοποννήσου και τη Λαγωνία. Ένα πρωτοφανές περιστατικό θα λέγαμε, εκτελήθηκε στη δικαστική αίθουσα σήμερα του Τριμελούς Πρωτοδικείου Γηθίου, όπου εκδικαζόταν υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης και ψευδούς καταμήνησης της οικογένειας Παναγάκου. Ένας Αλβανός μάρτυρας, ο οποίος παλαιότερα είχε καταδικαστεί και σε φυλάκιση για αρπαγή ανελίκων και παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών και είχε αποφυλακιστεί με αναστολή Θέμη, έβγαλε όπλο και το κόλλησε στον κρόταφο του μηνυτή, κύριου Αντώνη Παναγάκου. Επικράτησε, όπως καταλαβαίνεις, πανικό στην αίθουσα, όπου βρίσκονταν περίπου 10 με 14 άτομα. Ο 49χρονος δράστης, στρέφοντας το όπλο σε νεαρή αστυνομικό, μητέρα ενός 5χρονου αγοριού, να πούμε Θέμη, ζήτησε να του δώσει το όπλο της, απειλώντας ότι θα τη σκοτώσει. Όλα αυτά μέσα στη δικαστική αίθουσα, μέρα μεσημέρι. Με αξιοθαύμαστη βέβαια ψυχραιμία, αστυνομικός, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, συζητώντας τον, ενώ παράλληλα κατέβασε το όπλο στο πάτωμα, αποθώντας το έτσι μακριά. Ο δράστης, στη συνέχεια, αφού πήρε το όπλο της αστυνομικού στα χέρια, απέκλεισε την είσοδο, κρατώντας σε ομοιρία τους παυρισκομένους. Να πούμε, Θέμη, ότι
Ο 41χρονος Αλβανός Μπενό έβγαινε διαρκώς στην αίθουσα, εμφανώς αναστατωμένος, ενώ όλα έληξαν όταν έπεσαν πάνω του. Γιατί έγινε ένας χαμός, εκεί λιποθύμησε να πούμε η μητέρα του κυρίου Παναγάκου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν βρήκαν το θάρρος, την ψυχραιμία και την ευκαιρία βεβαίως δύο άντρες, ήρωες θα μπορούσαμε να πούμε, ο ταχυδρομικός υπάλληλος κύριος Κυλάκος και ο προϊστάμενος του Λονίου Γηθίου κύριος Παναγιώτης Μπογέας. Τον πλησίασαν έντεχνα από πίσω και τον ακινητοποίησαν με την αστυνομικό να τον αποπλίζει. Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το περίστροφο με 6 φυσίγγια. Σε βάρος του σχηματίστηκε θέμη δικογραφία κακοκομματικού χαρακτήρα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστεία, διατάραξη συνεδρίαση δικαστηρίου και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ένα γεγονός το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο θα λέγαμε, καθώς από θαύμα δεν είχαμε θύματα σήμερα, Θέμη. Γιάννη, τι να πει κανείς τώρα για αυτή την ιστορία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη πλήθος πιστών και στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα συμμετείχαν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου. Επίκεντρο των εορτασμών, ο Φερόνιμος Ιερός Ναός Αναλήψεως. Της Αναλήψεως σήμερα, θεοπατερική εορτή που αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς και θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Χριστού επί της γης, εορτάζεται από την Εκκλησία την 40η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος με λαμπρότητα, τιμήθηκε η εορτή στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στην πόλη της Καλαμάτας. Αναλήψεως να είναι για όλους μία εορτή δύναμης, ενίσχυσης, παρηγορίας και κουράγιου σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο που όλοι διερχόμαστε. Αλλά να είστε σίγουροι ότι τον δρόμο αυτόν θα τον διανύσουμε, θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια του και θα φτάσουμε σε ένα αίσιο τέλος μόνο όταν ο καθένας από εμάς σταθεί δίπλα στον άλλον ως Χριστός, θυσιαζόμενος δηλαδή και προσφερόμενος, αλλά και όταν ο ένας σταθεί δίπλα στον άλλον και ενσαρκώνσει την παράκληση, τη μεσητεία και την προσδοκία. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία, πρόοδο, ευημερία και ευτυχία προσωπική και οικογενειακή. Τώρα η σημερινή ημέρα απαιτεί και την παραδοσιακή γουρνοπούλα. Στην Καλαμάτα το έθιμο τιμήθηκε δεόντως με τον κόσμο παρά την κρίση να αγοράζει έστω και μικρές ποσότητες. Με τον παραδοσιακό τρόπο και τηρώντας το έθιμο, εορτάζουν σήμερα οι Καλαματιανοί την εορτή της Αναλήψεως. Σε πολλά σημεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, η γουρνοπούλα έχει την τιμητική της, με τους Καλαματιανούς αλλά και τους επισκέπτες να την τιμούν δεόντως. Γουρνοπούλα όπως είναι το έθιμο κάθε χρόνο, καλά πάει, πιστεύουμε να κρατήσει ο καιρός. Πόσες έχεις δώσει εσύ μέχρι τώρα, έχεις δώσει 2-3? Έχουμε δώσει 2-3, ναι. Και του χρόνου με υγεία και όλος ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να σε καλά και του χρόνου. Βέβαια δεν το θυμάμαι το έθιμο. Λίγες μικρές ποσότητες, μεγάλες ποσότητες. Τώρα λίγα πράγματα, λίγα, λίγα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και χαρά. Χρόνια πολλά για την ημέρα και του χρόνου να είστε καλά όλοι. Το τιμάει το έθιμο κόσμος. Σήμερα γιορτάζει η γουρνοπούλα βασικά. Ναι. Πιο πολύ η γουρνοπούλα παρά η ανάληψη. Δεν αλλάζει τίποτα, αλλά η γουρνοπούλα κάνει κουμπά τον κάθε άνθρωπο. Περάσουμε σε μια δυσάρεστη πραγματικά είδηση. Θρήνο στην οικογένεια της Αιτζίαν. Σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών ο ιδρυτής και πρόεδρος της κορυφαίας περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας, ο Θεόδωρος Βασιλάκης. Μεγάλη συνεισφορά του άλλωστε και στη Μεσσηνία και ταυτόσιμη η παρουσία του με την εδραίωση της Μεσσηνίας και της Κώστα Ναβαρίνο ως κορυφαίου προορισμού παγκοσμίως. Να μην ξεχνάμε ότι η Αιτζίαν επιμερών του πραγματοποίησε
και την μεγάλη περιφερειακή, το περιφερειακό σταθμό της Aegean εδώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Aegean εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια του ιδρυτή και προέδρου της εταιρείας μας, Θεόδωρου Βασιλάκη. Ο πρόεδρός μας ήταν για όλους η πηγή έμπνευση από την πρώτη πτήση, τον πρώτο επιβάτη μέχρι σήμερα, οι αξίες που πρέσβευε, όσο και το όραμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν και προσωπικός φίλος και του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Τώρα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νοσηλευτών και μεών που προηγήθηκε. Εκδήλωση για τις Διεθνείς ημέρες νοσηλευτών και μεών πραγματοποιήθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Στις 12 Μαΐου γιορτάζεται Διεθνής Μέρα Νοσηλευτών και στις 5 Μαΐου Διεθνής Μέρα Μεών. Ουσιαστικά αυτοί οι εορτασμοί έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από τους διεθνείς μας συνδέσμους. Ουσιαστικά ο στόχος τους είναι να προβάλλουν το σπουδαίο ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην κοινωνία. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων, ουσιαστικά για να προβάλλει και να τιμήσει το συμβολικό ρόλο αυτών των εορτασμών. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα βρισκόμαστε στην αίθουσα για να γιορτάσουμε όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, το 12 Μαΐου και την ημέρα την Παγκόσμια της ΜΕΡΑΣ. Τι να πούμε για αυτή τη μέρα. Ο κλάδος νοσηλευτικός είναι κοινά αποδεκτό ότι αποτελεί το πρωταγωνιστή και το βασικό πυλώνα πάνω στην οποία στηρίζεται το υγειονομικό σύστημα. Στηρίζεται αυτό που λέμε η παροχή υπηρεσιών υγείας που αποτελεί το ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτό το αγαθό κάτω από δύσκολες συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές, αντιλαμβάνονται καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει ανθρώπινος πόνος. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου την άμεση επαφή με τον ασθενή, με τον συνοδό, με τον πόνο. Τώρα μια ακόμα δράση σε εξέλιξη από το Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης Κατάρτισης Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα μπαζάρ το οποίο φιλοξενείται στο πνευματικό κέντρο. Στο επίκεντρο πάντως παραμένει η διεκδίκηση της ενίσχυσης των δομών για τα παιδιά αμαία. Μια ακόμα δράση από τον Σύλλογο Γονέων του ΕΕΚ Καλαμάτας, με το επίκεντρο πάντως των όλων προσπαθειών να επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δομών αλλά και την στήριξη των παιδιών αμαία. Για ακόμα μια φορά ο Σύλλογος Γονέων του ΕΕΚ διοργανώνει μπαζάρ για να αναδείξει την κοινωνική παρουσία των παιδιών με αναπηρίες. Τόσο τα παιδιά μας όσο και εμείς οι γονείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση στην εικόνα της ζωής τους. Σκοπός του Συλλόγου είναι να στηρίζει τους μαθητές του ΕΕΚ σε ό,τι χρειαστούν στο σχολείο, αλλά και τους απόφοιτους, γιατί η αναπηρία δεν τελειώνει όταν τελειώνει το σχολείο τους. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει σαν σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και φέτος πάλι για να γίνει επανάληψη μιας χρονιάς ακόμα και να γίνει και αυτή η δομή που επιθυμούμε. Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά αυτά να μην μένουν μετά στο σπίτι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τα ΚΔΑΠ, εδώ έχει κάνει ο Δήμος της Καλαμάτας, έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των υπόλοιπων Δήμων, οπότε πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί, να σχεδιάσουν πώς θα γίνει αυτή η δομή για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν για όλη τους τη ζωή μια υποστήριξη. Μας άρεσε και η πρόταση που έκανε ο Μητροπολίτης την προηγούμενη εβδομάδα για το στρατόπεδο της Καλαμάτας να γίνει μια δομή, αλλά εντάξει, εμείς ευχόμαστε να γίνει, να καθίσουν όλοι κάτω, να το συζητήσουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και να σας πω ότι από πέρσι που τελειώσανε και από τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά παιδιά και είναι σε μια απόγνωση οι γονείς, γιατί αυτή τη στιγμή τα παιδιά, τα περισσότερα από αυτά που είναι βαριές περιπτώσεις, είναι στα σπίτια, δεν υποστηρίζονται από κάπου.
Οπότε καλό θα είναι να το δουν θετικά όλοι και να στηρίξουν τις προσπάθειές τους. Όσον αφορά το μπαζάρ μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα είμαστε σήμερα Πέμπτη και Παρασκευή και το Σάββατο το μεσημέρι εδώ στο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο για την παραχώρηση. Έχουν φτιάξει τα παιδιά πολύ ωραίες δημιουργίες μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, όλους και τον διευθυντή τον κύριο Κάτσο για την προσπάθεια που αγκαλιάζουν καθημερινά τα παιδιά μας για να γυρίζουν στο σπίτι χαρούμενα το μεσημέρι. Ξεκίνησε η προβολή του νέου κύκλου των εκπομπών της Παλιάς Καλαμάτας, μια εκπομπή που επιμελείται ο Βασίλης Μανιάτης και η οποία μας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο και τα όσα έχουν συμβεί στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Στο τελευταίο επεισόδιο ήταν η παρουσία αυτή του Θανάση Βακαλόπουλου, ξεχώρισε. Στο κέντρο της Καλαμάτας στέκει το Βακαλοπούλιο. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του κινηματογράφου. Ένα κτίσμα που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ιατροπούλου, που φέρει την υπογραφή του ευεργέτη Θανάση Βακαλόπουλου. Σαν πρώτο πρόσωπο επέλεξα από το μεγάλο κατάλογο που υπάρχει το Θανάση Βακαλόπουλο. Όλοι οι Καλαματιανοί γνωρίζουν τον κινηματογράφο το Βακαλοπούλιο που έγινε στην οδό Ιατροπούλου. Και υπάρχει ακόμα βέβαια, άσχετα αν είναι κλειστό. Ο Θανάσης Βακαλόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Άμμος της Μεσσηνίας το 1901. Ήταν έμπορος σταφίδος. Έκανε μεσητείες και εμπορευότανε σταφίδα του τόπου μας. Ήρθε στην Καλαμάτα και παντρεύτηκε τη Σταυρούλα Παναγιώτη Κουτσομητόπουλου. Με τη Σταυρούλα απέκτησαν 4 κόρες, 4 παιδιά, 4 κορίτσα. Έγινε λοιπόν η οικογένεια του Θανάση Βακαλόπουλου εξαμελής, 6 άτομα. Οι ανάγκες εκείνη την εποχή για την διαβίωση της οικογένειας δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν και ο ίδιος διαλέγει το δρόμο της ξενιτιάς. Σαφώς η εμπορία της σταφίδος δεν ήταν ικανή, δεν μπορούσε να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της οικογένειας. Έτσι ο Βακαλόπουλος εξαναγκάστηκε να ξενιτευτεί. Άφησε την οικογένειά του εδώ στην Καλαμάτα και ο ίδιος πήγε στο Καμερούν της Δυτικής Αφρικής. Σε νέα από τον κόσμο να περάσουμε εν μέσω βίας και ανέχειας ξεκινά το Ιερό Ραμαζάνι την ίδια στιγμή στο Κόγκο, επέστρεψε ο εφιάλτης του Ιουέμπολα. Ο εφιάλτης του ιού έμπολα επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Κινσάσα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έστειλε ήδη τα πρώτα 4.000 πειραματικά εμβόλια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά. Το εμβόλιο δεν έχει ακόμη λάβει άδεια κυκλοφορίας, όμως αποδείχθηκε ότι είναι αποτελεσματικό στις δοκιμές που έγιναν στη Δυτική Αφρική. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους, την ώρα που άγνωστος παραμένει ο αριθμός των πολιτών που βρίσκονται σε καραντίνα στα νοσοκομεία. Εν μέσω ενός βουβού θρήνου ξεκινά το Ιερό Ραμαζάνι στη Γάζα. Οι εκδηλώσεις απουσιάζουν και δεν είναι μόνο εξαιτίας της ζωβερής οικονομικής κατάστασης. Είναι ο θρήνος για τους 60 νεκρούς της Δευτέρας στα σύνορα με το Ισραήλ. Το Ραμαζάνι φέτος είναι διαφορετικό από τα άλλα χρόνια. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και μακάρι ο Θεός να βοηθήσει το λαό. Στη Μοσούλη του Ιράκ οι κάτοικοι γιορτάζουν το όπλιο σπάθη του Ισλαμικού κράτους. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να επανέλθει η κανονικότητα, αλλά αυτό που μετράει είναι η ηρεμία που φαίνεται να επιστρέφει. Ευτυχώς φέτος είναι καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Είμαστε πολύ χαλαροί, δεν υπάρχει τρομοκρατία. Προσεύχομαι ότι θα υπάρξει ειρήνη σε όλο το Ιράκ. Ευγνωμονούμε το Θεό. Στη Σανά της Ιεμένης οι πολίτες αγωνίζονται να προετοιμαστούν για το Ραμαζάνι εν μέσω ενός συνεχιζόμενου πολέμου. Με τα οικονομικά να είναι καταστροφικά. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως αυτές τις ημέρες, οι αγορές ήταν γεμάτες από χαρούμενους πολίτες που αγόραζαν πράγματα. Αλλά φέτος η κατάσταση είναι καταστροφική.
Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές της μοναρχίας αναμένεται για να κατακλείσουν τους δρόμους από τους οποίους θα περάσουν η Μέγκαν Μάρκελ και ο πρίγκιπας Χάρι, προκειμένου να μεταβούν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Βίνστορ, όπου θα γίνει ο γάμος τους. Η αστυνομία βρίσκεται ήδη επιποδός και την ημέρα του γάμου θα τεθεί σε εφαρμογή μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις. Το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή για αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι αποτελεί στόχο. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν για τις βιαιότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι. Βασικοί δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες και θα υπάρχουν συνεχείς περιπολίες από πάνω προς αξιωματικούς σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.